Τι συνδέει έναν εξαφανισμένο εφοπλιστή χωρίς πλοία, τον Αναστάσιο Πάλι, που καταζητείται από την αστυνομία. Έναν προφυλακισμένο, επίσης εφοπλιστή, αλλά αυτόν με πλοία, τον Βίκτορ Αρέστη. Τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, τον εκδότη δημοσιογράφο Θέμο Αναστασιάδη, ένα ιδιωτικό πολεμικό μουσείο με όπλα και τα θωρακισμένα που ίσως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα, τον οπλισμό που βρίσκεται χθες το βράδυ στο σπίτι του εφοπλιστή Πάλι, το Ίδρυμα Πάλις και πώς συνδέονται όλα αυτά με τη Χρυσή Αυγή. Μοιάζει με γρίφο και είναι. Αλλά η λύση του τις επόμενες μέρες από την Ελλάδα και την αντιτρομοκρατική ίσως προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία. Όταν χθες άνδρες της αντιτρομοκρατικής μπήκαν στο σπίτι του Αναστάσιου Πάλι, βρήκαν δεκάδες όπλα από πυροβόλα μέχρι στιλέτα και διόπτρες κατεύθυνσης στόχο. Και τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι του βίου και της πολιτείας Πάλι, ενός πρώην μονιμά σμηνία πενταετούς υποχρέωσης της πολεμικής αεροπορίας. Η ζωή του αλλάζει το 2000 όταν γνωρίζει τον εφοπλιστή Βίκτορ Αρέστη και ξεκινούν την συνεργασία τους στο χώρο του real estate και της ναυτιλίας. Για πολλούς, η συνεργασία αυτή θα κορυφωθεί 11 χρόνια αργότερα, όταν μέσω του κατηγορούμενου σήμερα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ρέστη, ο Πάλις θα έρθει σε επαφή με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και θα εξαγοράσει το 40% της εταιρείας αυτής. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η εφημερίδα τον Ιανουάριο του 2011, η εταιρεία Πρώτο Θέμα ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετέχει ο εφοπλιστής κ. Αναστάσιος Πάλις, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τον όμιλο Ρέστη. Από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ Πρώτο Θέμα προκύπτει η συμμετοχή των νέων μετόχων κατά 40% στο ποσοστό της εταιρείας. Οι πληροφορίες θέλουν τον Πάλι να είναι ένας μπροστινός, ένας αχυράνθρωπος του Ρέστη, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα επιβεβαιωθεί. Η συνεργασία μεταξύ του Πάλι και της εφημερίδας Πρώτο Θέμα θα συνεχιστεί κανονικά. Μέχρι όμως που πριν από λίγες ημέρες ο Θέμος Αναστασιάδης θα αρνηθεί την ύπαρξή της, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του Κώστα Βαξεβάνη και του περιοδικού Hot Dog, διαψεύδοντας όμως έτσι την ίδια την ανακοίνωση που είχε εκδώσει τον Ιανουάριο του 2011 η ΑΕ Πρώτο Θέμα. Ο Αναστάσιος Πάλις ιδρύει μια offshore ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία Ρόντα, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας και των τηλεπικοινωνιών και έχει την έδρα της στις εξωτικές βρετανικές παθένες νήσους. Το 2004 η εταιρεία του κύριου Πάλι ανοίγει υποκατάστημα και στην Ελλάδα, στην οδό Πλειάδων 6 στο Παλαιοφάλιρο, και ένα χρόνο αργότερα καταφέρνει άγνωστο πώς να κλείσει την πρώτη μεγάλη δουλειά της με τον ΟΤΕ. Αλλά λίγο μήνες μετά, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Παναγιώτης Βουρλούμης, καταθέτει μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο Αναστάσιος Πάλις ζημίωσε τον ΟΤΕ κατά 4 εκατομμύρια ευρώ μέσω μιας σύμβασης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς τους ηθαγενείς δύο κρατηδίων της Γουινέας. Αυτές είναι οι δουλειές. Από τις 19 Δεκεμβρίου 2005 που η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη, κανένας όμως δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά αντίθετα ο Πάλις συνεχίζει ανενόχλητος να κάνει business με τους Έλληνες ηθαγενείς, αυτή τη φορά ως μεγάλο εφοπλιστής. Το 2005 ο Αναστάσιος Πάλις παίρνει δάνειο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την τράπεζα του Βίκτορ Αρέστη, προκειμένου να αγοράσει μια έκταση στο Κοροπή. Η αξία της προσδιορίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι μία από τις αγοροπολουσίες που ερευνούνται στα πλαίσια της υπόθεσης Ρέστη. Εκεί, ο πρώην μονιμάς της πολεμικής αεροπορίας, ο πρώην σμηνίας και νυν εφοπλιστής, χωρίς πλοία, δημιουργεί ένα μουσείο πολέμου, το οποίο φιλοξενεί από άρματα μάχης και πολεμικά αεροσκάφη μέχρι όπλα και παράσημα πολέμου. Το Ίδρυμα Πάλις, από τα αρχικά πολιτιστική ανάδειξη λαμπρών ιστορικών συλλόγων, δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας στο αναφορικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συμμετέχουν ως επίτιμα μέλη οι εφοπλιστές Βίκτορ Ρέστης και Ανδρέας Κοταμιάνης. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου στα εγγένεια του Ιδιωτικού Μουσείου Πολέμου του Αναστάσιου Πάλι στη Βάρη, που βρίσκεται σε απόσταση μιας ανάσας από τη Σχολή Ευελπίδων,
προκαλεί τουλάχιστον απορία. Όπως αποκαλύπτουν οι εικόνες που παρουσιάζει σήμερα ο Θέατρος Κόσμος, τα εκθέματα του μουσείου κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς δεν πρόκειται για παροπλισμένα στρατιωτικά οχήματα ή σκουριασμένα όπλα, αλλά για πολεμικό υλικό που υπό ορισμένες συνθήκες ίσως και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σήμερα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού και της ελληνικής αστυνομίας έχουν πιστοποιήσει ότι τα εκθέματα του κ. Πάλι είναι ανενεργά, άρα νόμιμα ή όχι νόμιμα. Τον περασμένο Απριλίο, μετά από ερώτηση που κατάθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Νταυλούρος, η Αντιτρομοκρατική έκανε έφοδο στην αχανή έκταση του μουσείου που θυμίζει στρατόπεδο, με σκοπό να διαπιστώσει εάν το πολεμικό υλικό που εκτίθεται στο μουσείο έχει αποκτηθεί με νόμιμες ή όχι διαδικασίες. Την ημέρα της εφόδου, πολλά από τα εκθέματα είχαν εξαφανιστεί. Και οι έρευνες συνεχίζονται. Σε μια εποχή που αναζητούνται από την Αντιτρομοκρατική, την ΕΕΠ και την αστυνομία τα πιθανά κρυμμένα όπλα της Χρυσής Αυγής.